ενώ όλοι περιμένανε Μπιγιονσέ. Το γάμο της Καρδάσιαν ο Μποσέλη. Αυτός είναι ο τύπος και όλη η σκηνή που στήθηκε πριν τα λουλούδια και τις πεόνιες. Όλο αυτό, παιδιά, όλο αυτό ντύθηκε με πεόνιες και γαρδένιες αξίας εκατομμυρίων. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Όλα τα λεφτά αυτά τα πλήρωσε η παραγωγή του σόου, δηλαδή. Χορηγή, Γιώργο μου. Απίστευτη χορηγή. Κοκακόλα και τα λοιπά. Χορηγή που είναι το σόου. Χορηγή των συστημάτων. Χορηγή για τη φωτογράφηση αποκλειστικά σε περιοδικό που το έχει πουλήσει. Ούτε κουφέτο δεν πλήρωσε. Χορηγή ρούχο. Η Beyoncé πήγε. Ποιο? Η Beyoncé. Το είπα πριν από λίγο. Όχι. Δεν παρακολουθεί. Μάλλον δεν ακού. Δεν πειράζει. Δεν πλήρωσε ούτε κουφέτο. Πάμε να δούμε παιδιά και πυροτεχνήματα. Τα ανέβασε ο ίδιο ο Kanye West στο Instagram του. Πυροτεχνήματα που ούτε σε πρωτοχρονιά στο Σίδνεϊ που λέει ο λόγος. Τόσα λεφτά. Λένε κάποιοι για 30 εκατομμύρια ευρώ στήχησε ο γάμος. Και άμα χωρίσει τώρα θα το μαζέψουμε. Σας πόσο κάνει μια πεόνια. Μπορούμε να δούμε λίγο πλάνα. Θέλανε να τον κάνουν στις... Οι πεόνιες, ήταν ακριβές οι πεόνιες. Ήθελα να τον κάνουν στις Βερσαλίες. Γιατί λέγεται πεόνια. Και είναι τα αγαπημένα της μιμής Ντενίση. Αλήθεια. Για τη Kim Kardashian. Έχει σχέση με το πέος πεόνια. Λοιπόν, να δούμε τα πλάνα. Εδώ είναι τα πλάνα. Άμα δεν το πάσω ότι όλοι το σκεφτήκαμε, αλλά δεν είμαστε κοντροκομμένοι να το πούμε. Πώς θα σε παντρέψουμε? Ναι, αυτό θέλει. Λοιπόν, να σας πω κάτι, ότι η Kim ήθελε να παντρευτεί στις Βερσαλίες. Αλλά δεν το δώσανε τις Βερσαλίες. Φορεντία μια χαρά της έκανε. Με αποτέλεσμα να κάνει εκεί το γαμήλιο πάρτι. Δηλαδή την Παρασκευή ήταν όλοι στο Παρίσι, όπου εκεί τα πλάνα νίκιασε ένα χώρο στις Βερσαλίες και έκανε το δείπνο. Ναι, Γιώργο. Όλα και πήγανε από Παρίσι μετά. Μάλιστα, με ιδιωτικά jet πήγανε στη Φλωρεντία και στο απίστευτο αυτό κάστρο έχουν. Μάλιστα. Είναι. Έτσι περνάνε οι πλούσιοι.